Καλησπέρα σα κυρίε και κύριοι. Στον ειδικό εφέτη ανακριτή που ερευνά την υπόθεση των στημένων αγώνων, παρουσιάστηκε σήμερα το πρωί ο πρόεδρο τη ΠΑΕ Ολυμπιακό, Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίο κατηγορείται για συνέργεια σε εγκληματική οργάνωση και δωροδοκία. Στον ειδικό εφέτη ανακριτή που ερευνά την υπόθεση των στημένων αγώνων, παρουσιάστηκε το πρωί τη Παρασκευή ο Βαγγέλη Μαρινάκη. Ο πρόεδρο ΠΑΕ Ολυμπιακό εντάσσεται στο δεύτερο γκρουπ των 187 ατόμων που εμπλέκονται στην υπόθεση των στημένων αγώνων και κλείθηκαν ή θα κληθούν για κατάθεση. Σε αντίθεση με όσο αδιέρε το περιβάλλον του, το προηγούμενο διάστημα δεν απολογήθηκε. Αλλά ζήτησε και πήρε προθεσμία 15 ημερών. Ο Βαγγέλη Μαρινάκη κατηγορείται για την κακουργηματικού χαρακτήρα συνέργεια σε εγκληματική οργάνωση και δωροδοκία. Σύμφωνα με του διαλόγου που είχε καταγράψει ο κοριό Σέιπ, ο Βαγγέλη Μαρινάκη συνομιλίε με τον Αχιλέα Αμπέο αναφερόταν στου ορισμού διατητών. Το Σιδηρόπουλο την Κυριακή στον Πάοκ Παναθηναϊκό. Γιατί Σιδηρόπουλο έβαλε. Θέλει να βάλει και του είπα αν τον βάλει θα τον δείρο και δεν θα σα ξαναμιλήσω κιόλα. Δεν μπορείς κύριε, να τιμωρεί τον Παμπορίδη και τον Σπάθα τέσσερις εβδομάδε και αυτό το που έκανε έγκλημα δύο εβδομάδες. Σαν λε έναν, σε έχω γραμμένο. μπέωστα. Γιατί εμένα με έχει γραμμένο με τον Σταθόπουλο που τον έβαλε σε δύο αγωνιστικέ ο. Ναι, αλλά εγώ του το πρόλαβα τώρα. Του λέω άστον τον έξω και βάλ τον στο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό την άλλη εβδομάδα, αφού έχει πρόβλημα. Μέσα στο καραϊσκάκι. Και μου λέει θα δω, λέει, γιατί φωνάζει ο Βαγγέλης. Του λέω εγώ ότι θα πάρω το Βαγγέλη άμα φωνάζει. Είναι ντροπή του λέω. Βάλε το γιάχο. Όχι μου λέει το γιάχο. Βάλε τον Παμπορίδη. Βάλε κάποιον άλλον αδερφάκι μου σου λέω στο Παναθηναϊκό Σπάοκ. Καλύτερα να βάλει τον Παμπορίδη. Πάοκ Παναθηναϊκό. Βέβαια, βέβαια. Είναι καλύτερα. Η κατηγορία στοιχειοθετείται στο πόσμα που εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2011 από την Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματο και βασίζεται στα στοιχεία που προκύπτουν από τι νόμιμε υποκλοπέ του υπερκοριού τη το διάστημα Ιανουαρίου-Μαου 2011. <ΣΣΣ> Πάντα σύμφωνα με διαλόγου που είχε καταγράψει ο κοριό τη ο Αχηλέα Μπέο είχε ζητήσει από τον Βαγγέλη Μαρινάκη να προστατεύσει τον διετή του τέρμπου Ολυμπιακό Παναθηναϊκού Δημήτρη Καλόπουλο. Έλα, συγχαρητήρια. Έτσι, τέτοιο κακό θέλανε τα μπάνια στο 92. Άκου να σου πω όμω. Ήταν μια φορά τυχερό ο Ολυμπιακό. Συγχαρητήρια, ρε παιδάκι μου λέμε. Τελείωσε τώρα το πανηγύρι. Άκου τι θέλω να σου πω τώρα. Επειδή πήρα και ένα μήνυμα, πρέπει να του προστατέψει κάμια εβδομάδα, δεκαριά μέρε. Έτσι, έτσι. Οπωσδήποτε είναι αυτό. Τι εννοεί, ποιο από όλου. Τον Καλόπουλο και τον Τρίφωνα. Εντάξει. Μακούς, σου μιλάει ο φίλος σου. Υπάρχει πρόβλημα, με πήραν τηλέφωνο. Τελείωσε, τελείωσε. Η δίκη των πρώτων 11 κατηγορουμένων της υπόσχεσης των αγώνων βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.